Με προσοχή παρακολουθούν οι λοιμοξιολόγοι την επανεμφάνιση τη ιλαράς στην Ελλάδα, επισημένοντα ταυτόχρονα την ανάγκη εξάλληψη τη νόσου μέσα από τον καθολικό εμβολιασμό του πληθυσμού. Ένα από τα τέσσερα κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν στα Χανιά, όπω αποκάλυψε η Κρήτη TV, εξακολουθεί να νοσηλεύεται με την κατάσταση τη ασθενούς να είναι βελτιωμένη. Εμβολιασμό ή έλεγχο των βιβλιαρίων υγεία για τι ηλικιακέ ομάδε τη περίοδου πριν από την ένταξη του εμβολίου τη Ιλαρά στο Εθνικό Πρόγραμμα συστήνει η Διευθύντρια Παθολογία και Πρόεδρο τη Επιτροπή Λοιμόξεων του Νοσοκομείου Χανίων, Ειρήνη Λαγουδάκη. Οπότε μετά το 70, εκεί είναι το ερωτηματικό και εκεί κάπου θα πρέπει να ψαχτούν όλοι τα βιβλιάρια του αν υπάρχουν, ε, αν θυμούνται αν το έχουν περάσει ή αν έχουν εμβολιαστεί. Αν δεν έχουν εμβολιαστεί, άτομα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν κάποιο πρόβλημα υγεία ή ειδικά υγειονομική, θα πρέπει να εμβολιαστούν. Τα τελευταία χρόνια, σημαντικό μέρο του πληθυσμού έμεινε ανεμβολίαστο λόγω και του αντιεμβολιαστικού κινήματο, με τι επιπτώσει να είναι σήμερα ορατέ. Δεν υπάρχει διάστημα που καλύπτει ο εμβολιασμό. Όταν κάποιο εμβολιαστεί, θεωρείται ότι κατά 99% είναι άνοσος. Όταν δεν το έχει περάσει, επίση θεωρείται άνωσο εφόρου ζωή. Ε, τώρα, πριν το 70. Ο περισσότερο πληθυσμό θεωρητικά το έχει περάσει. Σύμφωνα με του ειδικού, ο ιό είναι ενδημικό και μπορεί να υπάρχουν κύματα εμφάνιση του κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια. Κρούσματα είχαν καταγραφεί ξανά στην Ελλάδα το 2015 και το 2017. Εδώ βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και ποσοστά επιπλοκών. Και εκείνο το όλο θέμα, γιατί αν, αν βγάζαμε ένα εξάνθημα και τελείωνε, αυτό δεν θα ήταν προβληματικό. Το θέμα είναι ότι μπορεί να υπάρχει ένα ποσοστό επιπλοκών που μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 30% από αναπνευστικό, από ε, πεπτικό, από κεντρικό νευρικό σύστημα. Στι περιπτώσει επιβεβαιωμένων κρουσμάτων εφαρμόζεται η προβλεπόμενη διαδικασία. Όπω επιβεβαίωσε η πρόεδρο τη Επιτροπή Λοιμόξεων του Νοσοκομείου Χανίων, υπήρξε άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΗ και τη Διεύθυνση Δημόσια Υγεία τη Περιφέρεια Κρήτη για τα τέσσερα κρούσματα. Πάντα σε οτιδήποτε λοιμώδε, ειδικά όταν αφορά κάποιο μεταδοτικό νόσημα, που η λερά είναι υπερμεταδοτική, ε, ακόμα και στην υποψία, το περιστατικό άμεσα απομονώνεται. Ε, στέλνονται οι σχετικές και απαραίτητες εξετάσεις. Και μόλις υπάρχει επιβεβαίωση, αν και εμείς εδώ στην περίπτωσή μας ενημερώθηκε ο Εωδή και πρώτη επιβεβαίωση, δηλαδή από όταν τα κρούσματα ήταν ύποπτα ούτε καν επιβεβαιωμένα, ο καθηγητή και διευθυντή <σομίως> τη <σομίως> Παθολογική Κλινική του Παγνή, Διαμαντή <σομίως> Κοφτερίδη, που μίλησε <σομίως> στην εκπομπή ώρα αιχμή τη Κρήτη TV, <σομίως> κρήτη <σομίως> κρήτη χαρακτήρισε αναμενόμενη <σομίως> την επανεμφάνιση τη Ιλαρά. Ήταν κάτι που είναι αναμενόμενο και οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων mm -hmm. σε όλη την Ευρώπη, ε, ε, η οποία είναι 45 φορές πάνω από το προηγούμενο έτος. Σε ανακοίνωση του ΕΟΔΙ τονίζεται πως με βάση τα διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα και την υψηλή μεταδοτικότητα του νοσήματος, η πιθανότητα εμφάνιση κρουσμάτων κρίνεται υψηλή. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα όρο επιδημιολογικής μελέτης το διάστημα 2020-2021, η ανοσία του ελληνικού πληθυσμού κρίνεται ικανοποιητική, αφού το 89,8% των συμμετεχόντων είχαν αντισώματα εναντί της ΙΛΑΡΑΣ είτε μέσω παρελθούσας νόσησης είτε μέσω εμβολιασμού.